ανθρώπων που είχαν δει την αδελφή σας να φεύγει εκείνη την ημέρα από το σπίτι στις 24 Οκτώβρη του 2017. Υπάρχει μαρτυρία και μάλιστα μιας γυναίκας που την είδε καλά, διότι η γυναίκα αυτή την μετέφερε με το αυτοκίνητό της, η οποία αναφέρεται σε τσάντα μπανάνα που φορούσε στη μέση. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τη γνωρίζετε αυτή τη μαρτυρία, τη θυμάστε? Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κι όμως, υπάρχει μαρτυρία, γυναίκα, αν σας πω περισσότερο θα καταλάβετε και ποια μάρτυρας είναι. Γυναίκα τη μεταφέρει από το σπίτι της στην Καλόγρια προς τον Κάμπο. Περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, τη βρίσκει λοιπόν η γυναίκα αυτή με το αυτοκίνητό της. Αυτή είναι μια ασφαλέστατη μαρτυρία, διότι δεν είναι πέρασα και την είδα να περιμένει στη στάση, μου φάνηκε ότι ήταν αυτή. Είναι μαρτυρία συγκεκριμένη που την παίρνει μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά τη βλέπει καλά η γυναίκα αυτή. Η γυναίκα αυτή λέει ότι η αδελφή σας κρατούσε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών που εικάζει μάρτυρας ότι είχε μέσα ρούχα. Και σύμφωνα με τη μάρτυρα φορούσε σκούρα μπλούζα, φούτερ, περασμένη στη μέση και τσάντα μπανάνα. Τσάντα μπανάνα. Είναι καταγεγραμμένη η μαρτυρία αυτή. Αυτό για την τσάντα μπανάνα δεν το θυμόμουν, δεν το είχα ακούσει. Για τη σακούλα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Να πάμε και στην κυρία Παναγοπούλου, να μείνουμε σε αυτό το έβριμα λίγο και να, επειδή ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν ο σκελετός ανήκει σε άντρα ή γυναίκα, καθώς ο σκελετός ήταν εκεί εκτεθειμένος στην Ύπαιθρο, εκεί ζουν και άγρια ζώα, είναι μια κατάσταση που δεν ήταν κάπου φυλαγμένος. Δεν είναι και ολοκληρωμένος, δεν βρέθηκε ολόκληρος ο σκελετός, βρέθηκαν υπολείμματα, δηλαδή διασκορπισμένα υπολείμματα ανθρωπίνων οστών, γράφει η αναφορά των αστυνομικών που εντόπισαν στο σημείο εκείνο. Δεν είναι και άμεσα εύκολο να εντοπίσεις και όταν δεν γνωρίζεις αν είναι αντρικός ή γυναικείος ο σκελετός. Εκεί ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, επειδή βρέθηκε ένα γυναικείο καλσόν κάτω από τα οστά και κάποια ευρήματα, κάποιο ρολόι, κάποιο δακτυλίδι που καταδεικνύουν ότι ήταν γυναικεία αντιμένος ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει αυτός ο σκελετός. Εκεί οι αρχές από την πρώτη στιγμή εικάζουν ότι πρόκειται για γυναίκα, γι' αυτό ερευνούν το ενδεχόμενο της εξαφανισμένης Χριστίνας Εξαρχουλέα. Κυρία Παναγοπούλου, υπήρχε λοιπόν αυτή η μαρτυρία καταγεγραμμένη από εμάς ότι η γυναίκα φορούσε μια τσάντα μπανάνα στη μέση της. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή Βεβαίως, τη συγκεκριμένη. Τη θυμάμαι και την επιβεβαιώνω, πολύ σωστά λέτε. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι πράγματι, εκτός από το σκελετό που δεν έχει τακτοποιηθεί σαφέστατα σε ποιον ανήκει, από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν κάποια κομμάτια από τα ρούχα, τα οποία ρούχα αυτά παραπέμπουν σε γυναίκα σαφώς, έτσι. Όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει αυτό το καλσόν και υπάρχουν και κάποια κοσμήματα τα οποία παραπέμπουν σε γυναίκα. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η μαρτυρία με αυτή την τσάντα μπανάνα. Από την άλλη όμως, όπως μας έχει ενημερώσει και η θεία της Χριστίνας, βρέθηκε και ένα κομποσκίνι και η Χριστίνα φορούσε κομποσκίνι. Βέβαια, όλα αυτά είναι επισφαλή, πλην όμως είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι ενδεικτικά και τα οποία οδηγούν στις αρχές να διερευνήσουν την εξαφάνιση της Χριστίνας της Εξαρχουλέα, η οποία είναι και η μοναδική εξαφάνιση που έχει γίνει στην περιοχή τον τελευταίο καιρό. Δεδομένου ότι έχουμε μια εξαφάνιση, η οποία είναι πριν 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο συμπληρώνεται από τότε που εξαφανίστηκε η Χριστίνα, και σε συνδυασμό με αυτά τα στοιχεία συντείνουμε στο να οδηγηθούμε και να ψάξουν οι αρχές πολύ πιο λεπτομερώς για να δουν αν αυτός ο σκελετός συνδέεται με την εξαφάνιση της Χριστίνας. Από εκεί και έπειτα αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα περιμένουμε με ασφάλεια για να μην κάνουμε πρόωρα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του βιολογικού υλικού προκειμένου να δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί στην άτυχη Χριστίνα και από την άλλη να ξέρετε ότι αυτές οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, πολύ επώδυνες για την οικογένειά της, για τις αδερφές της Χριστίνας, για τη μητέρα της δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, οι οποίες όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον με τις δύο, γιατί η μία η Αντωνία βρίσκεται στο εξωτερικό,
Περνάνε ένα γολγοθά οι γυναίκες αυτές, αγωνιούν πάρα πολύ, περιμένουν τα αποτελέσματα ώστε να δουν τι πραγματικά έχει συμβεί στην αδερφή τους. Θα επιστρέψω